Κορίτσι μου, να σου πω κάτι. Ειλικρινά. Υπάρχουν ορισμένα πράγματα που σε αυτόν τον κόσμο νομίζω ότι έγιναν για κάποιους ανθρώπους. Σωστά. Σωστά. Και δεν είναι και τυχαίο που κάποιοι άνθρωποι πρώτοι το λανσάρουν. Ναι, εννοείται αυτό. Αυτό. Έτσι. Και δεν είναι τυχαίο που κάποια μαγαζιά πρώτα το έχουν φέρει. Ένα μεγάλο ευχαριστώ. Καταρχήν, μη συγκινήσεις με το ευχαριστήριο. Ένα μεγάλο ευχαριστώ και σήμερα, βεβαίως, στο Mank Store, στο Περιστέρι, γιατί έχουμε κάνει ένα πολύ ιδιαίτερο ντύσιμο. Και βεβαίως, Beyond Kinky και για την Εύη Χιλά. Γιατί σήμερα, ξέρεις, στον καναπέ, επί του καναπέως, πάντα τα έχουμε έναν πολύ σούπερ καλεσμένο. Και πάντοτε έτσι βάζουμε τα καλά μας για να τους υποδεχτούμε. Από την άλλη, όμως, φέτος η μόδα προστάζει ένα πάντρεμα κλασικού με πολύ μοντέρνου. Δηλαδή, το τζινάκι σου με τα σκισίματα, αλλά και το παπιονάκι στο οποίο όμως είναι ξύλινο χειροποίητο. Είναι πάρα πολύ απίστευτη μόδα. Ούτε ιδέα. Να τα φτιάχνεις, ούτε να τσαλακώνονται, ούτε τίποτα. Δεν Τρομερή είναι πάρα πολύ. Ιδέα. Και ξέρεις, άκουσα κάπου, διάβασα νομίζω. Πως όταν πει να αναφέρω το όνομά σου. Ναι. Για πες, ναι. Ότι μπορείς, λέει, πάνω να χαράξεις και τα πρόσωπά σου, αν θέλεις. Ναι, απλά είναι λίγη επιφάνεια για να χαράξεις τέτοιο πρόσωπο. Γι' αυτό, εκτός να το κάνω γραβάτα. Όχι πρόσωπο, τώρα θυμήθηκα τι διάβασα. Μονόγραμμα. Ότι μπορείς να χαράξεις ζωγραφιές των παιδιών σου. Αυτά δεν θα είναι πρόσωπα. Α, ζωγραφιές, παιδά. Ναι. Γενικότερα η μόδα προστάζει πάρα πολύ ωραίο ντύσιμο και για φέτος. Και μια εκπομπή, η οποία είναι πολύ πρωτοποριακή και σε όλη την Ελλάδα, την Κύπρο και το εξωτερικό, έχει πάρα πολύ ωραίες προτάσεις, όπως και η σημερινή, όσον αφορά το styling το καθημερινό σας. Hello, ladies and gentlemen, we are back. Η εκπομπή μου πίστευε και πάλι κοντά σας. Μετά τα ευχαριστήρια, καλησπέριζουμε και τον κόσμο. Είναι λίγο παράδοξο, αλλά επειδή δεν ακολουθούμε την πεπατημένη οδό, γιατί η πεπατημένη σε βγάζει σε μια τηλεθέαση 20-30-40. Δεν μου αρκεί αυτό. Έτσι. Ακολουθούμε κάτι διαφορετικό για να έχουμε τουλάχιστον. Δεν θέλω να είμαι και να Αλλά τα βλέπω λίγο διαφορετικά. Σωστά. Να πω την αλήθεια: 83%. Δεν θέλω να πω ούτε 84% ούτε 85% βάκι μου. Ψέματα εμείς δεν λέμε. Όχι. Λοιπόν, και επίσης σήμερα έχουμε έναν πάρα πολύ ωραίο καλεσμένο, όπου Λατρεμένο. Πραγματικά για τη φετινή χρονιά έρχεται πρώτη φορά. Και αφού ήρθε πρώτη, καταλαβαίνεις ότι τουλάχιστον 5-6 εκπομπές θα κάνουμε. γιατί ακόμα, άμα ήρθε από αυτό το μήνα, καταλαβαίνεις μέχρι του χρόνου. Λοιπόν, τον θέλει ο κόσμος γιατί κάνει πολύ ωραία πράγματα. Ανανεωμένος, όμορφος και βεβαίως για άλλη μια φορά αποδεικνύει την ευχάριστη θέση του, το ότι πραγματικά είναι φίλος μου, γι' αυτό και λάμπει. Ο Σπύρος Μπιμπίλας είναι εδώ κοντά μας. Α, γι' αυτό λάμπω. Τι, γι' αυτό λάμπεις, αφού λένε όλοι ότι ο φίλος σου έχει ανανεώσει, έχει κάνει Θεό. Α, έτσι λέει ο κόσμος. Ναι, δεν το ακούς. Τότε κλείνεις τα αυτιά σου. Και η Στανίση το είπε. Α, μπράβο, πες τα. Πες τα, Εύη μου, που τον είχε δει στην τελευταία εκπομπή και λέει «Βρέσει». Αυτός πώς ανανεώθηκε, ο! Μια φορά να σου πω! Γεια σου, Κατερινάκη μου, σ' αγαπάμε! Τι κάνεις, Σπύρο? Εγώ είμαι καλά, όσο μπορεί να είναι κανείς καλά σε αυτό το χώρο. Γράφεις πολύ ωραία σε αυτό το σκηνικό. Θα στο δώσω να δίνεις συνεντεύξεις και σε άλλες εκπομπές. Να παραδειγματίζονται για να σε βγάζουν έτσι όμορφα. Γιατί δεν ήμουν όμορφος όταν φοράγα τα πιο extreme. Και τα πιο extreme, αλλά να σου πω κάτι, τώρα είσαι πιο όμορφος. Γιατί το πολύ ωραίο θέλει ένα πολύ λιτό κουτάκι για να αναδειχθεί. Α, εγώ είμαι το λιτό κουτάκι. Όχι, είσαι το πολύ ωραίο. Λοιπόν, δεν πρόλαβα ούτε να ευχαριστήσω που ήρθα στην εκπομπή, αλλά πρέπει να σας ευχαριστήσω και για έναν άλλο λόγο, ότι μόλις σας φωνάξαμε για να βοηθήσετε το Ταμείο Αλλοβοηθείας Σωματείου Ελληνών Ηθοποιών, στο οποίο τυχαίνει να είμαι πρόεδρος για πάρα πολλά χρόνια, ήρθατε και μας βοηθήσατε στην ωραία βραδιά που κάναμε στη Μεγάλη Βρετανία, που είχε φιλανθρωπικούς σκοπούς και παραστήσατε τα μοντέλα. Ναι, βέβαια. Στην επίδειξη μόδας του Νίκου Τάκη. Βεβαίως. Αλλά και κάθε φορά που θα σας χρειαζόμαστε θα έρχεστε να μας βοηθάτε. Εννοείται, γιατί δεν το συζητάμε. Έτσι κι αλλιώς ο Αλέξανδρος είναι γραμμένος στο Σωματείο Ελλήνων Ηθοποιών επίσημα ως ηθοποιός. Βέβαια ο Έλληνας ηθοποιός δεν μπορούσε να βγει χωρίς τη σύζυγό του. Αυτό ήταν ρητά στο συμβόλαιό μου. Μάλιστα. Κάποιος μάλιστα με ρώτησε αν είσαστε παντρεμένοι. Και λέω όχι, έβινε παντρεμένη με έναν άλλο άνθρωπο. Πότε καλέ ήταν και δεν το ξέρω. Αφού βγάζετε φωτογραφίες συνέχεια αγκαλιά στα Facebook. Όχι, αυτό ναι, πότε ήταν με έναν άλλο, ρε. Δηλαδή δεν κατάλαβα. Λοιπόν, είσαι το τέρι μου, το πιο γλυκό μου τέρι. Θέλω να ευχαριστήσουμε όμως και εμείς με την πλευρά μας, από την πλευρά μας το Σωματείο των Ηθοποιών γενικότερα, γιατί κάνει πάρα πολύ ωραία πράγματα φιλανθρωπικού χαρακτήρα και σκοπού, όπου όλα αυτά τα πράγματα, εγώ γιατί άφησα το κινητό μου, πρώτη φορά συμβαίνει. Άφησα το κινητό μου. Κάνει πολύ ωραία πράγματα φιλανθρωπικού χαρακτήρα και είναι και πάρα πολύ ιδιαίτερα, έτσι σωστά, δεν είναι. Σωστά. Κοίταξε είναι να δεις. Είναι πάντα πολύ πετυχημένες. Mm-hmm. Πού το έχεις καλεκρύψει? Εσύ το κρύβεις. Ποιο ψάχνετε, βρε παιδιά? Εγώ. Είναι πάντα πολύ πετυχημένο όλο αυτό που γίνεται και υπάρχει επίχυση από τον κόσμο.
Και είναι πάρα πολύ σημαντικό το ότι υπάρχει απήχηση από τον κόσμο. Κοίταξε, επειδή ζούμε μια εποχή που ντρέπομαι που ζούμε σε αυτή την εποχή, αλλά δεν γίνεται και διαφορετικά, πρέπει να αναπτύσσουμε τα αισθήματα αλληλεγγύης και αγάπης προς όλους και όσοι μπορούμε να τρέχουμε να βοηθάμε για αυτούς που δυστυχώς δεν μπορούν. Και αυτή την εποχή δεν είναι μόνο ότι δεν μπορούν οι Έλληνες ηθοποιοί ή οι άποροι που είναι στους δρόμους, ή έχουμε και το προσφυγικό πρόβλημα που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και δυστυχώς αυτό το πρόβλημα με έχει κάνει να τσακωθώ με πάρα πολλούς Έλληνες που εγώ δεν πίστευα ότι οι Έλληνες, ένα τμήμα μεγάλο τους. Είδες αμέσως το πάω στο σοβαρό, εγώ. Ναι, πήγαινε το. Απλά να σου φέρω το έδρανο να το βάλω μπροστά, να μην μιλάς έτσι από καναπέ. Έχω συνηθίσει να μιλάω και από έδρανα και από καναπέδες. Ότι έχω τσακωθεί, έλεγα, με πολλούς Έλληνες που δεν πίστευα ποτέ ότι θα ήταν τόσο ρατσιστές και τόσο απάνθρωποι, ώστε να ξεχωρίζουν τους ανθρώπους από το θρήσκευμά τους ή το χρώμα τους ή τη σεξουαλική τους ταυτότητα. Αυτό δεν έχει συμβεί σήμερα. Γιατί έχουμε και το παράδειγμα ότι ένας υπουργός παραιτήθηκε την άλλη μέρα διότι ήταν ομοφοβικός. Και αυτό δείχνει ότι πάμε λίγο προς το καλύτερο. Μία παρένθεση εδώ, τώρα έτσι, μια και μιλήσαμε λίγο για τα πολιτικά και θα σας ευχαριστήσουμε που ήσουν κοντά μας για την πολιτική ενημέρωση της σημερινής εκπομπής. Αλλά. Εντάξει, μια άλλη μέρα να μας πεις για αυτά που κάνεις επαγγελματικά θεατρικά. Θα τα πω σήμερα, ό,τι προλάβω. Λοιπόν, θέλω να σε ρωτήσω, αυτό όμως που καταργήθηκε έτσι με τη μία το θρησκευτικά από το σχολείο, πώς το κρίνεις? Πάλι ένα παράδεικτο περιστατικό και γεγονός πλέον, έτσι. Εσύ βέβαια δεν πιστεύεις και πολύ στα θρησκευτικά, αλλά στο ρωτάω. Ακούστε. Τώρα, αν θέλετε, επειδή εγώ είμαι ο καλεσμένος και εγώ θα πω τη γνώμη μου, εσείς την είπατε ήδη. Ναι. Έτσι, γιατί εσείς μάλλον το θεωρείτε απαράδεκτο. Εγώ όμως το θεωρώ εντελώς παραδεκτό, διότι τα θρησκευτικά είναι κάτι που είναι πνευματικό. Επομένως, ο άνθρωπος πρέπει να επιλέγει τι είναι το θρήσκευμά του. Γιατί άκουσα κάποιους κυρίους που είναι ερωμένοι και τον προκαθήμενο της Εκκλησίας. Είπαν ότι μην ξεχνάτε ότι οι υπουργοί που καταργούν τα θρησκευτικά, που δεν τα καταργούν, απλώς δίνουν το δικαίωμα να μην κάνει κάποιο θρησκευτικά εφόσον είναι άλλου θρησκεύματος. Συγγνώμη, να σε διακόψω αν μου επιτρέπετε. Τότε ασβάζανε όλες τις θρησκείες και σε επέλεγε ο καθής μεγαλώνοντας. Δεν με άφησες να ολοκληρώσω. Συγγνώμη. Όταν βγαίνει λοιπόν ο προκαθήμενος της Εκκλησίας και υπενθυμίζει στους υπουργούς ότι εσείς είσαστε βαπτισμένοι, εγώ θα του υπενθυμίσω ότι είμαστε βαπτισμένοι με το ζόρι, κανείς δεν μας ρώτησε, διότι η βάπτιση είναι ο πρώτος βιασμός του ανθρώπου. Δεν ρώτησε κανείς τα μωρά αν θέλουν αργότερα να είναι χριστιανοί, ορθόδοξοι, μουσουλμάνοι, βουδιστές ή άθρησκοι. Σωστά, σωστά. Λοιπόν, σωστά. Άρα ο Κύριος αυτός λέει ένα ψέμα. Λέει, είστε βαπτισμένοι. Και τι σημαίνει ότι είμαστε βαπτισμένοι? Εγώ δεν ήθελα να είμαι βαπτισμένος, γιατί όταν η ζωή μου ορίμασε και κατάλαβα, έγινα άθρησκος. Δεν λέω άθεος, έγινα άθρησκος. Δεν πιστεύω καμία απολύτως θρησκεία. Έχουν κάνει πάρα πολύ κακό στους ανθρώπους και τους κάνουν να μισούν ο ένας τον άλλον. Απόδειξη, και θα έρθω στο θρησκευτικά, ότι υπάρχουν σήμερα Έλληνες, και το συνδέω με το προηγούμενο, που λένε οι Ισλαμοποιήθηκοι έξω από την πατρίδα μας. Όμως, αυτοί οι άνθρωποι έρχονται με βάρκες, κυνηγημένοι, με τα μωρά στην αγκαλιά, και πρέπει οι καλοί χριστιανοί, γιατί εγώ δεν είμαι καλός χριστιανός, αλλά είμαι καλός άνθρωπος, να βοηθήσουν αυτούς που πνίγονται μέσα στη θάλασσα. Και όταν ακούω ανθρώπους που λένε η θρησκεία μας αυτό, οι Έλληνες, οι χριστιανοί, όπως το κάνανε και οι Ούγγροι, που λένε, πετάνε δακρυγόνα στα μικρά παιδιά, και αυτό με έχει βγάλει από τα ρούχα μου, γι' αυτό και βοηθάω τόσο πολύ τους πρόσφυγες, ότι πρέπει να διασώσουμε τους χριστιανούς, γιατί θα έρθουν οι μουσουλμάνοι και θα μας. Εμένα δεν με νοιάζει τι είναι ο άλλος. Είμαστε όλοι άνθρωποι. Δεξιοί, αριστεροί, άθρησκοι, θρησκευόμενοι, μαύροι, άσπροι, ομοφιλόφιλοι, ετεροφιλόφιλοι. Είμαστε όλοι του ιδίου Θεού παιδιά. Άρα, στα σχολεία, κατά την άποψή μου, θα έπρεπε να διδάσκονται τα θρησκευτικά όλων των θρησκειών και ο κάθε άνθρωπος να επιλέγει αν μπορεί να ακολουθήσει κάτι από αυτά ή αν του φανεί ένα τεράστιο ψέμα όλο αυτό, όπως μου φάνηκε εμένα, ψάχνοντας, και το απέρριψα από τη ζωή μου. Και είμαι πιο ευτυχισμένος και πολύ πιο δυνατός. Σωστά. Εγώ το λέω ότι έκανα είναι παράδειγμα το γεγονός, υπό την έννοια ότι αφού υπήρχε. Και στην Ελλάδα είμαστε όλοι χριστιανοί ορθόδοξοι. Είμαστε όλοι. Αυτό μας έχουν αποδηγήσει, εννοώ, κατάλαβες τι εννοώ. Σαν την ιστορία μας. Δηλαδή αυτό που πες, με τα βίες και βασάνων μας βάλανε στην εκκλησία, δεν μας ρωτήσανε ποτέ τι θέλουμε και εξακολουθούσαν. Έχεις δίκιο σε αυτό. Δεν το αμφισβητεί κανείς. Όμως, όπως είναι και η ιστορία μας, την οποία στο κάτω-κάτω και αυτή γραμμένη στα βιβλία ήταν. Έτσι. Δεν την ξέρουμε, δεν ήμασταν εκεί, δεν τη βιώσαμε. Και σε αυτό σε λίγο. Ναι. Εγώ σήμερα κάλεσα δύο
αντίπαλα πραγματικά στρατόπεδα. Έχω την κυρία Διαμαντοπούλου και τον και θέλω λίγο να κάνω εγώ να ακούσω. Εγώ είμαι ο άλλος στη Βουλή. Πώς είναι εκείνος που λέει τελειώσετε κυρία Διαμαντοπούλου. Είμαι ο πρόεδρος της Βουλής. Ο πρόεδρος. Λοιπόν, όταν λοιπόν βλέπουμε και αυτό που λες ότι εγώ το καταλαβαίνω και το κατανοώ και είναι ακριβώς όπως το λες. Πραγματικά έτσι είναι. Αυτή είναι και η αλήθεια, δεν την αμφισβητεί κανείς. Αυτή είναι η αντικειμενικότητα που λέω. Όλα τα άλλα είναι υποκειμενικά. Όμως αυτή τη στιγμή είσαι μία μεμονωμένη μονάδα, όπως πολλές άλλες μικρές μεμονωμένες μονάδες που δεν μπορούν να το αλλάξουν. Αυτό που λες λοιπόν που έχονται από το Ισλάμ και όλοι αυτοί οι άνθρωποι και καλοδεχούμενοι, εγώ πραγματικά το νιώθω. Όμως όταν μένεις σε μια χώρα πρέπει να ετοιμάσεις και να σέβεις όπως θέλεις και εσύ, αν ήταν όλα καλά στη χώρα τους, να πηγαίναμε και εμείς. Αφού εμείς αυτό πιστεύουμε, καλός ή κακός. Πρέπει να τους σέβονται και να μην λησμονούν ότι τους αποδεχόμαστε με το πρόβλημα που έχουν. Εκείνοι γιατί πατάνε, άσε με εμένα και σένα για τον καθένα που δεν πιστεύει. Όλους τους άλλους που πιστεύουν. Δεν είναι απρεπέστατο. Αυτοί δεν έχουν κάνει κάτι εναντίον μας. Έχουν γίνει παρόν. Κάποια πράγματα. Κάνει άλλο οι μεμονωμένες περιπτώσεις. Όπως μεμονωμένες περιπτώσεις είναι και των ρατσιστών που πάνε και βρίζουν τους πρόσφυγες. Σίγουρα. Και τους κοπανάνε όπως κάνει η Χρυσή Αυγή. Σίγουρα. Αυτά είναι άλλα. Δεν είναι μόνο Χρυσή Αυγή. Πολλοί που δεν είναι και Χρυσή Αυγή. Σαφώς και δεν έχει μεγάλη σημασία. Έτσι δεν έχει κάνει. Ωραία. Αλλά να πω και κάτι ακόμα για να τελειώσω. Ότι η χριστιανική θρησκεία στην Ελλάδα επιβλήθηκε γιατί πετάχτηκε μια άλλη θρησκεία που είναι των αρχαίων Ελλήνων. Άρα όταν μιλάμε για ιστορία πρέπει να λέμε ποια ήταν η αρχαία ελληνική θρησκεία των Ελλήνων. Ήταν το 12ο. Άλλη βλακεία. Ναι, άλλη βλακεία, λέω εγώ. Ναι. Άλλοι λένε το πιστεύουν και σήμερα. Σωστά, και μέχρι σήμερα άρα, βεβαίως. Η χριστιανική θρησκεία ήρθε και επεβλήθη πάνω σε μια άλλη θρησκεία που την πέταξε στον κάλαθο των Αχρήστων. Και πήγε και έσπασε και την Ακρόπολη. Γιατί οι χριστιανοί το κάνανε αυτό στην Ακρόπολη και μετά το κάνανε οι Τούρκοι. Όπως τώρα οι τζιχαντιστές πάνε και γκρεμίζουν τις αρχαίες πόλεις και αυτό είναι έγκλημα κατά της ανθρωπότητας. Κάποτε οι χριστιανοί πήραν τα σφυράκια τους. Και πήγαν και βαράγαν την Ακρόπολη. Το ίδιο πράγμα κάνανε. Οι άλλοι βάζουν φουρνέλα τώρα στις αρχαίες πόλεις. Σπύρο, είσαι πάρα πολύ ενημερωμένος. Κάθε φορά που έχεις με εντυπωσιάσει, θα σε φωνάξω και άλλη φορά. Γιατί μαθαίνω από σένα πολλά πράγματα. Πραγματικά δηλαδή. Γιατί δεν κατεβαίνεις στην πολιτική τόσο ωραία που τα λες. Ήμουνα στο παραπέντε, αλλά δυστυχώς τώρα είμαι. Ήσουνα στο σύριαλ. Στο παραπέντε. Καλό! Καλά αυτό γράφει, είναι πολύ πετυχημένο. Κοίταξε, επειδή είμαι συνδικαλιστής γύρω στα 30 χρόνια και κινούμε στον χώρο της αριστεράς και των αριστερών δυνάμεων. Ναι, αλλά τώρα τα έχεις πάρει με τον Τσίπρα. Ναι, τα έχω πάρει. Οι οποίες αριστερές δυνάμεις, όχι όμως είμαι. Γιατί είναι αντικειμενικός. Είμαι υπέρ του Τσίπρα, γιατί αυτόν θέλω για πρωθυπουργό, άσχετο ότι δεν τον ψήφισα τώρα και έφυγα από το ΣΥΡΙΖΑ. Είμαι υπέρ των αριστερών προοδευτικών δυνάμεων, αυτών που δεν πιστεύουν στον άκρατο καπιταλισμό. Αλλά δεν πιστεύω ούτε στον κομμουνισμό, κάτι στο ενδιάμεσο είναι η αλήθεια. Για μένα, έτσι. Γιατί όταν μιλάμε, πρέπει να μιλάμε τι λέμε. Εγώ τα λέω για μένα. Δεν λέω ότι αυτό είναι το σωστό. Σωστά. Λέω ότι αυτό πιστεύω εγώ. Μπορεί να είναι το λάθος, αλλά αυτό πιστεύω. Μπορεί να μην είναι το σωστό το δικό μου, αλλά εγώ αυτό πιστεύω για σωστό. Ωραία. Και αν η υποκειμενικότητα η δική μου επικρατήσει και στους άλλους. Τότε γίνεται αντικειμενικότητα. Κάνε λίγο πιο αντικειμενικότητα, έτσι. Γιατί το είπα αυτό. Α, ναι. Γιατί είμαι συνδικαλιστής χρόνια και μου γίνονται προτάσεις κατά καιρούς, αλλά. Επειδή συχνά απογοητεύομαι, λέω καλύτερα να μείνω μόνο συνδικαλιστής και να εξυπηρετώ τους ηθοποιούς παρά καλά να μπλέξω κάνεις. Σε μια ιστορία που αμέσως μετά θα με απογοητεύει και θα λέω θέλω να φύγω από εδώ. Έχω φύγει 3-4 φορές από το ένα κόμμα στο άλλο και από το Πασόκ πέρασα κάποτε τότε που νομίζαμε ότι είναι αριστερό, αλλά δεν ήταν. Ωραία, μια και έχουμε πιάσει μια άκρα καλλιτεχνική κουβέντα στο πρώτο μισάωρο. Όχι, εμένα μου αρέσει. Μα αυτό οι πολιτικοί κάνουν θαύματα. Λοιπόν. Θέλω απλά να σε ρωτήσω τώρα για να οργανωνόμαστε λίγο και μετά να πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε. Σήμερα η εκπομπή, όπως καταλαβαίνετε, θα είναι full του Σπύρου Μπιμπίλα. Είναι αποκλειστικά αφιερωμένη. Ναι, γι' αυτό και τον φέρνουμε. Θα σου κάνω και δεύτερο μέρος. Θα σου και τρίτο. Λοιπόν, φέτος έχω μια πολύ καλή πρόταση για επόμενη εκπομπή. Θα την πω στον αέρα, θέλεις. Φέτος στην επόμενη μας εκπομπή θα είσαι ο καλεσμένος μας για την τελευταία Κυριακή της Αποκριάς. Θα χτίσεις ντυμένος, γιατί ξέρω ότι σου αρέσει πολύ η μεταφύση. Δεν μας πιστεί. Ωραία. Απλά λέω ότι θα είσαι ο καλεσμένος μας της Απόκριας. Λοιπόν, που θα είμαστε όλοι ντυμένοι. Είναι πότε? Είναι την τελευταία Κυριακή. Θα σου ενημερώ. Λογικά έτσι θα είναι. Κοντά στα γενέθλιά. Ναι, οπότε μπορούμε να σου κάνουμε και μία τούρτα εδώ να τη βγάλεις εύκολα. Λάδι θα τη βγάλεις πάλι. Λοιπόν, κάλεσε και δύο ανθρώπους και τελείωσε η ιστορία. Κάνε και πάλι. Ναι. Λοιπόν, θέλω να σε ρωτήσω το εξής. Είσαι ένας άνθρωπος που είσαι πολυπρόεδρος. Θέλω να μου κατανομάσεις, γιατί έχω μπερδευτεί λίγο με τα δημοσιεύματα, σε πόσα είσαι
είσαι πρόεδρος. Δεν είμαι σε 100 πρόεδρος. Όχι, πρόεδρος, σε, ναι, πρόεδρος εννοώ ότι παντού είσαι κάπου. Μέλος, είσαι μέλος. Όχι, γραμματέας, πρόεδρος, ταμείας, δεν ξέρω. Πάντως, ναι, είσαι όμως σε πάρα πολλά. Είσαι, πας από Θεσσαλονίκη στην Αθήνα. Έχω τρελαθεί να διαβάζω. Στη Θεσσαλονίκη τι έγινε το καλοκαίρι? Είμαι σε πολλά Δέλτα Σίγμα. Είμαι πρόεδρος του Ταμείου Αλληλοβοηθείας Σωματείου Ελλήνων Ηθοποιών. Ταμείας του Σωματείου Ελλήνων Ηθοποιών. Και είμαι μέλος του Δέλτα Σίγμα του Διόνυσου, του οργανισμού που αγωνίζεται για τα δικαιώματά μας τα συγγενικά από τις επαναλήψεις των ιδιωτικών καναλιών και των εφημερίδων που βάζουν DVD κτλ. Είμαι στον Οργανισμό Εταιρικών Θειάσεων, ΟΕΘ λέγεται αυτό. Είμαι στο κρατικό Βορείου Ελλάδος, που σημαίνει ότι είμαι στο Δέλτα Σίγμα του. Που εκεί υπάρχουν πολύ σοβαρά προβλήματα στο κρατικό με τα μεγάλα ελλείμματα που δυστυχώς το κράτος δεν μπορεί να τα καλύψει. Γι' αυτό ανεβοκατεβαίνω στη Θεσσαλονίκη και στο σπίτι του ηθοποιού. Σε όλα αυτά λοιπόν πρέπει να καταναλώνει κανείς πολύ χρόνο. Βέβαια. Κάποιοι νομίζουν ότι το κάνουμε γιατί βγάζουμε χρήματα. Όλα αυτά γίνονται αμυστή τελείως. Μάλλον βάζω παρά δεν εισπράττω κάτι από αυτά. Αλλά εισπράττω μια πολύ ψυχική μεγάλη γαλήνη. Γιατί θεωρώ τον εαυτό μου πολύ χρήσιμο για πολλά πράγματα. Εγώ δεν έχω δική μου οικογένεια. Εντάξει, έχω τα αδέλφια μου. Δεν έχω όμως παιδιά, δεν έχω κάνει μια οικογένεια που να έχω υποχρεώσεις. Και γι' αυτό θεωρώ ότι είναι πολύ πιο χρήσιμος ο εαυτός μου να παρέχω βοήθεια προς όλους όσους τη χρειάζονται αυτή τη στιγμή. Μακάρι να μην τη χρειαζόντουσαν. Σωστά, έχεις δίκιο. Αλλά όσοι είμαστε που μπορούμε να δίνουμε βοήθεια. Είναι καλύτερο από το να καθόμαστε στους καφενέδες ή να τρέχουμε από εδώ και από εκεί, να αγωνιζόμαστε. Έχεις πολύ δίκιο. Δεν είναι μόνο αυτό που εσύ θέλεις να προσφέρεις. Γι' αυτό ότι και μερικοί μου λένε: μα εσύ είσαι ο καλύτερος χριστιανός. Και λέω: όχι, δεν είμαι ο καλύτερος χριστιανός. Γιατί δεν πιστεύω ότι αυτό δεν το κάνω για να πάω στον παράδεισο που για μένα δεν υπάρχει. Το κάνω για να έχω ψυχική ηρεμία εγώ. Πολύ γιατί σημαντικό. Όταν κάνουμε το καλό, ναι, το κάνουμε πρώτα για τον εαυτό μας. Και το ρίχνουμε και στο γυαλό μετά. Απλά επειδή δεν έχουμε πολλούς γυαλούς εδώ. Πρώτα, αλλά επειδή είναι χρήσιμο για τους άλλους, είναι πάρα πολύ ωραίο. Ξέρεις, είναι πολλοί άνθρωποι που θέλουν να προσφέρουν κάτι, έχουν τη διάθεση, αλλά δεν γνωρίζουν τον τρόπο, τελικά δεν πετυχαίνει. Εσύ βλέπω ότι για να βρίσκεσαι σε όλα αυτά, δεν είναι μόνο ότι έχεις τη διάθεση και το θέλεις εσύ, αλλά πολλοί κόσμος έχει επιλέξει από όλους αυτούς τους ανθρώπους που είσαι δίπλα τους και τους βοηθάς, γιατί πραγματικά αποδίδεις έργο, φαίνεται από την ψυχή σου, ναι, αυτό και τη δύναμη που έχεις μέσα σου. Έγινε λοιπόν ένα ατόπιμα. Επειδή όταν ξαναμπήκα στο κρατικό, δημοσιεύτηκε πάρα πολύ στις εφημερίδες και ένας έξυπνος ανώνυμος δημοσιογράφος έπιασε και έγραψε εναντίον μου ένα άρθρο στο ίντερνετ ότι γιατί αυτός ο χαροπός τύπος πρέπει να είναι της τηλεόρασης, πρέπει να είναι στα συμβούλια κτλ. Και έβαλε από το YouTube εκείνο το βιντεάκι που παίζει εδώ και 20 χρόνια, το οποίο υπέκλεψαν σε ένα κλαμπ όπου εγώ έκανα πλάκα πριν 20 χρόνια χορεύοντας οριεντάλ ντυμένος χανουμάκι. Και τι έγινε? Και αυτό δείχνει ότι εγώ δεν είμαι σοβαρό άτομο. Ο Χριστός και η Παναγία. Ανέλαβε λοιπόν ένας πολύ καλός δημοσιογράφος της LIFO, χωρίς να τον γνωρίζω εγώ ούτε τον ίδιο, ο Άρης ο Δημοκίδης, να κάνει ένα απίστευτο άρθρο υπέρ μου, θυμίζοντας όλα αυτά που έχω κάνει, όχι για το καλό των άλλων, τα καλά στο επάγγελμα. Σωστά. Το πόσο καλά θέατρα έχω παίξει, το τι επιδαύρους έχω κάνει. Καταρχήν είσαι στο εθνικό, αυτό τα λέει όλα. Θα το πω. Το τι σημαντικά σύριαλ έχω κάνει, τι ταινίες έχω κάνει, τι βραβεία έχω πάρει και κόλλησε στον τοίχο αυτό τον γελίο που δυστυχώς δεν έχω τη δυνατότητα να το βγάλω από το YouTube, αλλά δεν με ενδιαφέρει. Διότι εγώ είμαι ένας πάρα πολύ σοβαρός άνθρωπος, ο οποίος χόρεψα και οριεντάλ και θα ξαναχορέψω. Μπράβο, άμα μου τη βιδώσει. Αυτό ακριβώς. Ποιος είναι αυτός που θα μου πει ότι εγώ δεν είμαι σοβαρός? Μάλλον αυτός είναι γελίος. Έτσι ακριβώς. Απλά δεν είναι αυτό. Είναι η διαφορά εσού με εκείνον, είναι ότι εκείνος μπορεί, μάλλον ότι εσύ μπορεί σε παρένθεση να κάνεις την πλάκα σου και να έχεις και τη σοβαρότητα, ενώ αυτός προσπαθώντας να βγάλει σοβαρότητα παραμένει πάντοτε γελίος. Αυτή είναι η βασική διαφορά και έγραψε το άρθρο αυτό. Γιατί αυτός όταν φοράει κουστούμι είναι χανουμάκι, ενώ εσύ για να είσαι χανουμάκι πρέπει να βάλεις χανουμάκι. Έτσι. Αυτή είναι η διαφορά. Μπράβο Αλέξανδρε, μπράβο Αλέξανδρε, λοιπόν, για αυτό που είπες, μπράβο. Ναι. Βεβαίως, βεβαίως. Βεβαίως, όντως. Θα πάω τώρα σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα. Ολοκληρώσαμε έτσι το κοινωνικό κομμάτι και το πολιτικό, θρησκευτικό και κοινωνιολογικό κατά βάση του Σπύρου Μπιμπίλα για να έρθουμε λίγο στο καλλιτεχνικό. Που εδώ πρόκειται για μια πλειάδα ταλέντων που κρύβει αυτός ο άνθρωπος. Δεν το συζητάμε. Φίλε τηλεθεατή, σε πάρα πολύ λίγο θα είστε και πάλι κοντά μας, γιατί θα μιλήσουμε και για τις παραστάσεις που ετοιμάζεις φέτος, αλλά και γενικότερα για πάρα πολλά πράγματα που εσείς θέλετε να μάθετε για τον αγαπημένο σας ηθοποιό. Μην λείψει κανείς. Είσαι επαγγελματίας ή ιδιώτης?
Ψάχνεις ήδη κομμωτηρίου ή επαγγελματικά προϊόντα περιποίησης μαλλιών? Ή μήπως προϊόντων ηχοπλαστικής? Θέλεις τα πάντα για το μακιγιάζ? Και όλα αυτά σε τιμές αποθήκης? Λύρος Cosmetics, Γουδί, Άγια Νάργυρη. Και σε επιλεγμένα καταστήματα σε όλη την Ελλάδα. Τα πάντα για την ομορφιά. Είναι το μοναδικό μέλι με κρόκο κοζάνης που τονώνει και ενισχύει τον οργανισμό. Ελληνικό μέλι ΑΕ, τώρα και με μαστίχα χείου. Σε επιλεγμένα σούπερ μάρκετ και καταστήματα βιολογικών προϊόντων. Μη μου πεις και πάλι κοντά σας, εμείς εδώ συνεχίζουμε με αγαπημένο Σπύρο Μπίλο. Να με φιλήσει, εσύ μου κάνει καρούμπαλο. Αγαπημένο Σπύρο Μπίλα, εδώ στην παρέα μας. Και βεβαίως έχουμε να πούμε πάρα μα πάρα πολλά. Και έλαβα και πάρα πολλά μηνύματα. Βέβαια, θέλω πριν έτσι να ελαφρύνουμε λίγο την κουβέντα. Σου πάει πάρα πολύ αυτό το ντύσιμο. Δεν θα μου ξανάρθει αλλιώς. Το είπα και εγώ αυτό. Λοιπόν, κοίτα τι ωραίο που είναι. Δίνω, πάρε όταν φεύγει την πολυθόνα και το τραπεζάκι σου πει: εμφανίζεσαι, θα πηγαίνει με αυτή. Θα κάνω τον κρού. Όχι, θα τη βάζει την πολυθόνα όπου κάθεσαι να μιλά έτσι. Σου πάει σαν στυλ. Μου πάνε όλα τα ντυσίματα και τα φυσικά και τα σούπερ μοντέρνα και τα extreme και τα πολύ περίεργα. Εμένα η κίτρινα που μας είχε έρθει πιο παλιά ήταν υπέροχα και μ' αρέσαν πάρα. Ναι, ρε παιδί μου, του πάνε. Απλά το θέμα είναι ότι η πραγματική του φύση και η πραγματική του ανάδειξη του χαρακτήρα είναι αυτό. Μπορεί να του πηγαίνει και εμένα, ας πούμε, ρε παιδί μου, θα μου πήγαινε πάρα πολύ να βάλω ένα τάγκα, αλλά δεν μπορώ να το βάλω, δεν είναι η φύση μου. Ενώ εμένα είναι. Θες να πεις. Όχι, όχι, δανείζομαι. Εγώ δεν ξέρω για τα τάγκα τι φοράς και τα λοιπά. Λοιπόν, θέλω να έρθω λίγο και να πω το εξής. Το καλοκαίρι, μια και μίλησα για τάγκα, και όταν μιλάω για τάγκα μου έχετε λίγο παραλία, ξέρεις, και λάδι και τα λοιπά. Θέλω να μου πεις, ακούστε φίλε τηλεθεατή, αυτά και κειμενογράφος να τα, ή σκηνοθέτης, σεναριογράφος να τα σκεφτεί, τόσο αληθινές ιστορίες συμβαίνουν μόνο στο Σπύρο και ειλικρινά κάπου πρέπει να τις γράφει. Θέλω να μου πεις πρώτα για το γεγονός που έγινε στην Κέρκυρα, θα ξεκινήσω από αυτό. Το μπέρδεμα. Κοίταξε, εμένα μου συμβαίνουν τακτικά πολύ αστεία με το θέμα της εμφάνισής μου που φαίνομαι πιο νέος ή επειδή με μπερδεύουν με έναν πολύ αγαπημένο μου φίλο. Λοιπόν, θα σας πω πρώτα αυτό με το μπέρδεμα. Είμαι στο καράβι από Κέρκυρα, από Σιγουμενίτσα και διαβάζω μόνο σε εφημερίδα. Έρχεται ένας, τακ τακ, μου κάνει φίλε, που από πόσο χαίρομαι που σε βλέπω. Όλο ηθοποιού συναντάω μπροστά μου. Αλήθεια, λέω, ναι. Πριν 10 μέρες είδα πάλι έναν πολύ αγαπημένο μου ηθοποιό που τον θαύμαζα στην τηλεόραση, τον βλέπω. Είναι λίγο πιο μικρός από σένα, λίγο πιο χαριτωμένος, έχει γαλάζια μάτια και πιο μικρός. Λέω, πιο μικρός, λέω, ο Τσαλταμπάσης θα ήταν, ε. Όχι, μωρέ, μου λέει, να δεις, τον έβλεπα στο ρετυρέ. Ο Σπύρος ο Μπιμπίλας ήτανε. Καταλαβαίνω εγώ αμέσως που έβλεπε τον Δελαπόρτα που νόμιζε ότι ήταν ο Μπιμπίλας στο ρετυρέ και μου λέει ότι γνώρισε τον Σπύρο τον Μπιμπίλα. Και λέω, συγγνώμη, αλήθεια, αυτόν γνώρισες, ε. Και εγώ ποιος είμαι, μου λέει, ο Δελαπόρτας. Απίστευτο! Να σου πω. Αυτό το συχνό μπέρδεμα με το Δελαπόρτα είναι από παιδάκια που ήμασταν. Συχνά με λένε Σπύρο. Μα δεν έχετε. Το μαλλί καταρχήν κάνει τη μεγάλη διαφορά. Είναι ξανθό και είναι. Κάποτε ήμασταν πιο όμοιροι στα μαλλιά. Αλλά ακόμα και τώρα μας μπερδεύουν. Πότε με έχουν πει Σπύρο Δελαπόρτα, πότε λένε το Μάκι. Μάκι Μπιμπίλα. Σπύρο Μάκι Μπιμπίλα. Πότε το λέγανε ότι παίζει σε παράσταση που παίζω εγώ. Πότε. Είναι απίστευτο. Έτσι εξηγείται. Θυμάσαι μια μέρα που σε είπαν Αλέξα το Χιλά. Και εμένα επιπετρίδι. Ξέρεις ότι δύο φορές σε ζωντανές εκπομπές της τηλεόρασης με έχουν ερωτήσει τι καινούριες βιογραφίες βγάζω οι δημοσιογράφοι που ξέρουν ότι παίρνουν από το Σπύρο το Μπίμπίλα. Και παρέμεινε. Καλές αστείο τώρα. Έμεινα και είπα και στις δύο περιπτώσεις ότι επειδή κουράστηκα δεν θα κάνω άλλες βιογραφίες. Τι να της έλεγα της Αλληνής, ότι έχεις καλέσει το Μπίμπίλα και ναι, αλλά μήπως είχε διαβάσει ότι ετοιμάζει την αυτοβιογραφία σου, την Αροκάρια. Εγώ δεν ετοιμάζω αυτοβιογραφία, εγώ ετοιμάζω μυθιστόρημα. Που είναι έχει όμως να κάνει με τη ζωή σου. Ναι, έχει. Αλλά όμως εγώ δεν έχω κάτσει να έχω πει ότι κάνω βιογραφίες άλλων. Είμαι κοπανάνη στον δρόμο και μου λένε «Αλλά φίλε που αγάπαγες την Βλαγοπούλου, που την πρόσεχες». Αχ, λέω το πάρτεμα. Λοιπόν, και τώρα θα σας πω και το πιο καλό, δηλαδή το άλλο. Είναι πολύ είναι που όταν μου το είπε στο τηλέφωνο, μου λέει «Άκου τι μου συμβαίνει τώρα», έπεσα κάτω. Λοιπόν, είμαι στην παραλία, γιατί είπε τα τάγκα, με το μικροσκοπικό μου μαγιό, ότι εμένα μου αρέσουν τα μικρά μαγιό, και με ένα φίλο μου γυμναστή, περνάμε από μία παρέα μπροστά και ακούω έναν κύριο μεγάλης ηλικίας να λέει «Εσείς, αυτός θα είναι ο γιος του Μπιμπίλα». Το ακούω εγώ. Γυρνάω και του λέω «Όχι, δεν είμαι ο γιος του Μπιμπίλα, είμαι ο Μπιμπίλας». Και μου λέει «Έλα ρε φίλε τώρα, έλα ρε φίλε, ο Μπιμπίλας πρέπει να είναι γύρω στα 75». Λέω «Πόσο?» 75 μου λέει. Άκουσε να δεις, του λέω «Εγώ, δεν φταίω που εσύ είσαι έτσι. Πότε τον θυμάσαι τον Μπιμπίλα?» «Από πιτσιρικάκι τον θυμάμαι». Πόσο να ήταν αυτός?
αυτός μπορεί να ήταν και 60 και 70, προσδιόριστος, αλλά προς το κακό, προς το χάλι. Ναι. Και μου λέει, εγώ από πιτσιρικάκι τον θυμάμαι. Και λέω, με συγχωρείς ρε φίλε, εγώ είμαι ο Μπιμπίλας, αλλά δεν φταίω εγώ που εσύ είσαι έτσι και εγώ είμαι έτσι και είμαι στα 60, αλλά εγώ είμαι και φεύγω. Και τον ακούω που έλεγε στους άλλους, αποκλείεται, δεν ήταν αυτός. Άκου ρε παιδιά, δηλαδή, σε, αυτό δεν σε κάνει να χαίρεσαι όμως. Πώς δεν, αυτό το λέω είναι υπέροχο. Και είναι αλήθεια. Άκου να δεις. Είναι υπέροχο. Και δεν έχεις κάνει τίποτα, καμία παρέμβαση. Πάνω σε ότι σε ξέρουμε καλά. Εγώ μόνο λέιζερ έχω κάνει. Αυτό δεν το κρύβω. Εντάξει, αυτό δεν το είναι άλλο κομμάτι. Τον τελευταίο χρόνο αυτό. Δεν έχω κάνει κάτι που να είναι. Και αυτό τι, αυτό ακριβώς τη σχέση. Ναι, μα κάνεις με πολύ καλή ζωή. Κοιμάσαι πολύ, τρως πολύ. Δεν καπνίζει, δεν πίνει. Δεν κοιμάμαι. Εγώ κοιμάμαι 4 με 5 ώρες μόνο από παιδάκι. Ναι, αλλά κλείνεις τα πάντα μέχρι που κατεβάζεις και το διακόπτης. Νομίζω ότι για να φας το αλεύρι. 4-5 ώρες. Τι κάνω? Ούτε για να πας τουαλέτα δεν σηκώνεσαι. Μάντια, διευκρινίστε εδώ στην πηγιά όλα. Κοιμάμαι λίγο, αλλά τη νύχτα. Δεν κοιμάμαι ποτέ κοιμάσαι πρωί. Κοιμάσαι ποιοτικά, αυτό έχει σημασία. Κοιμάμαι μεταξύ 3 και 8. Αυτό. Δεν καπνίζω, δεν πίνω. Ναι, πεινάζω. Αυτό παίζει. Και γενικότερα έχεις και φίλους που σε βοηθάνε και ανανεώνεσαι. Με την αγάπη τους προφανώς να υποθέσω. Ναι. Έχει όμως και τα πουλάκια του που τον ανανεώνουν. Πολλά πουλιά. Αυτά τα πετούμενα τα καημένα. Ναι. Τι έμαθα, έφυγε. Μου έφυγε ο καλύτερός μου παπαγάλος εξαιτίας μιας βλακίας ενός φίλου μου. Γιατί τον άφησε στο μπαλκόνι και πήγε να ψωνίσει. Δεν αφήνουν έτσι ένα πουλί. Το πουλί έχει επαφή με τον άνθρωπο. Από την άλλη όμως, δεν πρέπει να σκεπάνω από ένα πουλί συνέχεια. Δηλαδή εννοώ ότι. Εντάξει, άφησε και ελεύθερο λίγο. Λίγο. Το αφήσαμε. Το έφυγε. Είχε ξαναγυρίσει όμως παλιά. Αλλά αυτό δεν ξαναγύρισε. Εγώ προφανώς πιστεύω ότι πήγε σε κάποιο σπίτι. Αλήθεια. Γιατί ήταν πολύ οικείο, ήθελε να είναι πάνω στους ανθρώπους συνέχεια. Κρίμα. Και μιλούσε κιόλας. Ναι. Πλάκα μου κάνει. Τι έλεγε δηλαδή. Αυτό είχε μάθει μόνο καλά λόγια. Έλεγε συνέχεια. Αγάπη μου, αγάπη μου. Αλήθεια. Αχ, δεν το πιστεύω. Και έκανε και τη βρύση. Εγώ πολλές φορές νόμιζα ότι ήταν ανοιχτή η βρύση και αυτός έκανε τη βρύση. Και δηλαδή τι έκανε. Στο καλό. Έκανε αυτό. Και έκανε δηλαδή. Και πήγαινα εγώ, άνοιξα την πάλι, λέω η βρύση ανοιχτή. Και ήταν ο παπαγάλος. Είχε μάθει τη βρύση. Να σε ρωτήσω λίγο. Τώρα πόσα πουλιά έχεις, με πόσα ζεις μαζί. 25. Α, ναι. 25. Ήταν πιο πολλά κάποια περίοδο, αλλά χάρισα. Πολλά πουλιά, Ρεσπίρο. Άλλοι έχουν σκυλάκια. Εγώ έχω σωστά, πουλάκια. Σωστά. Ναι, ναι. Και είναι όλα... τι ώρα τώρα να τα ακούς να κελάει δάνεια όμως. Ναι, ναι, τι ώρα να θες να κοιμηθείς όμως και να τα ακούς να κάνει. Το πρωί ξυπνάω να ξέρεις. Ναι, βέβαια. Ναι. Και κάποια λέει τα σκεπάζεις άμα είναι για τους τώρα. Εγώ δεν τα σκεπάζω. Ναι. Όχι, όχι, τα θέλει να τα βλέπει η γειτονιά. Να σε ρωτήσω λίγο κάτι. Για πάμε λίγο στα καλλιτεχνικά σου. Μία έτσι δύσκολη θα είναι τηλεοπτική αλλά και κινηματογραφική και θεατρική χρονιά με την έννοια ότι υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα, κρίση κτλ. Παρ' όλα αυτά όμως οι καλές παραστάσεις θα υπάρξουν. Κοίταξε, το ελπιδοφόρο είναι ότι μέσα σε αυτή την τεράστια κρίση που ζούμε, αλλά επειδή και δεν πληρώνονται καλά πια ηθοποιοί, γίνονται πάρα πολλές παραστάσεις. Και επειδή έχουν και πολύ ιδιαίτερα εισιτήρια, μπορεί να πα τρίτη με 10 ευρώ σε οποιαδήποτε θέση κτλ. Πολλά οικονομικά προγράμματα. Πέρυσι το χειμώνα, ας πούμε, οι παραστάσεις που ανέβηκαν όλες μαζί για μια τέτοια χώρα που περνάει αυτό το πρόβλημα και για μια πρωτεύουσα 4 εκατομμυρίων, γιατί άλλες πρωτεύουσες έχουν 20 εκατομμύρια και έχουν τα ίδια θέατρα με εμάς, ανεβήκανε 1.200 παραστάσεις. Σαπά. Οι οποίες όμως πεζότσαν, μπορεί κάποια να παίχτηκε 5 μέρες μόνο. Αλλά ανέβηκε. Για να ανέβει, πάνε να πει ότι κάποιοι κάναν πρόβες, κάποιοι κοστίζαν λεφτά. Κατάλαβες. Γίνονται πάρα πολλά θεατρικά φεστιβάλ. Όλοι οι νέοι άνθρωποι αυτή τη στιγμή δημιουργούν ομάδες και δουλεύουν γιατί πρέπει να δείξουν. Έχουν μέσα τους πράγματα. Πώς θα τα δείξουν. Και δημιουργούν συνεχώς ομάδες. Εγώ, επειδή δουλεύω πάντα και με νέα παιδιά, όσο καιρό είμαι σε μεγάλα εμπορικά θέατρα, κάνω και δουλειές με νέα παιδιά. Τώρα, επειδή είμαι στο Εθνικό Θέατρο όμως και δεν απαγορεύεται, δηλαδή φέτος ετοίμαζα κάτι, αλλά επειδή η νέα διοίκηση έβγαλε μία απόφαση ότι όσοι είμαστε στο Εθνικό δεν μπορούμε να κάνουμε κι άλλα. Αυτό το σκεπτικό να το πούμε είναι πολύ σημαντικό. Είναι για ποιο σωστό. Λόγο. Είναι σωστό. Για να καταπολεμήσει την ανεργία. Σου λέει, αφού είσαι εσύ εδώ, άσε άλλους να κάνουν. Ναι, ας πούμε γιατί όμως μόνο για το Εθνικό, γιατί θεωρείται ένα θέατρο που έχει. Δηλαδή, το Εθνικό πληρώνεσαι κανονικά. Παίρνει το μισθό σου. Στα άλλα θέατρα. Μπορεί και να μην πληρωθεί, μπορεί να είσαι με ποσοστά. Μπορεί να είσαι με ποσοστό, να βγάζει λίγα χρήματα, οπότε σου δίνουν τη δυνατότητα. Αφού ζούμε σε ελεύθερο καθεστώς καπιταλιστικό, όπως είπαμε, να κάνεις όσες δουλειές θέλεις. Δηλαδή στο Εθνικό πληρώνεστε κρατικά. Πληρώνομαστε σαν δημόσιοι υπάλληλοι. Κατάλαβα. Ναι. Παίζετε, δεν παίζετε. Ναι, το καλοκαίρι, ας πούμε, εγώ που δεν έπαιξα 3 μήνες, πληρώθηκα. Αφού ήμουν στο Εθνικό. Μεγάλη δουλειά, για πρώτη δηλαδή, φορά στη ζωή μου δεν πληρώθηκα χωρίς να εργάζομαι κάτι, ουσιαστικά. Ναι, γιατί έχω δουλέψει χωρίς να πληρωθώ. Άπειρες. Να σε ρωτήσω λίγο κάτι. Άρα είναι πολύ μεγάλη δουλειά για κάποιον ηθοποιό. Μάλλον γι' αυτό το λέει να είναι στο Εθνικό. Άρα σου λέει ότι γιατί να κάνεις και κάτι διαφορετικό. Ναι. Παρ' όλα αυτά όμως. Θα το φιλί της γυναίκας Αράχνης που θα το κάνω όμως του χρόνου. Mm-hmm. Αφού φύγω. Βεβαίως και με πολύ. Εντάξει.
και... του χρόνου θα γίνει καλύτερο, θα είναι και πιο αποτελεσματικό. Ναι. δεν ξέρω τι έχει στο μυαλό του. Είναι ένα πολύ δύσκολο έργο που θέλει πολλή δουλειά, αλλά θα το κάνω του χρόνου. Προς το παρόν όμως είμαι στο Εθνικό και σε λίγο καιρό αρχίζω πρόβες για το ανέβασμα της Άννας Καρένινα. Ωραία. Θα το σκηνοθετήσει ο Πέτρος Ζούλια. Πέτρος Ζούλιας έχει να ανέβει από τότε που το έκανε η Μιμή Ντενίση, αν θυμάστε αυτό που λέγανε με το τρένο. Το θυμάμαι. Ναι, αυτό. Ποιο λέγανε με το τρένο. Που την πάτησε το τρένο, τι ναι. λέγανε, γιατί έχει ένα τρένο που φεύγει στο τέλος. Να σου πω. Ποιος θα κάνει την Καρένινα. Η Μαρία Ναυπλιώτου. Είναι 35 ηθοποιοί θα είμαστε. Πολύ μεγάλο θείος. Το Εθνικό έχει πολύ μεγάλο θείος. Ναι, και είναι και σημαντικοί ηθοποιοί όπως ο Λάζαρος Γεωργακόπουλος, ο Γεράσιμος Γενατάς, η Μυρτώ Αλικάκη, η Ευγενία Δημητροπούλου. Η Μυρτώ Αλικάκη έχει να κάνει τηλεόραση από τότε. Από τότε που έκανε ένα. Δεν έκανε. Την Αναστασία. Όχι, έχει ξανακάνει. Έχει κάνει, γιατί από εκεί πέρα τι θυμόμαστε τώρα την Αναστασία. Δεν θυμάμαι εγώ αργότερα. Ο Μάξιμος Μουμούρης, ο Ορφέας Αυγουστίδης. Δεν είναι εμπορική, εννοώ, δεν είναι ηθοποιοί των σίριαλ, των σαπουνόπερας κτλ. Είναι λίγο διαφορετική ηθοποιοί του απλά Εθνικού. Απλά είναι και των σίριαλ και του ποιοτικού ναι, θεάτρου. Και του ποιοτικού θεάτρου. Θυμάστε την ιστορία. Του λεγόμενου καλού θεάτρου, τέλος πάντων. Mm. Όλοι αυτοί οι ηθοποιοί που σου λέω έχουν κάνει τηλεόραση. Αρκετή. Ναι, σαφώς. Απλά λέω, δεν είναι που βλέπουμε συχνά πυκνά μέσα τηλεόραση. Απλά δεν είναι ηθοποιοί του lifestyle και των εξωφύλων. Ναι, σωστά. Οι ηθοποιοί έχουμε χωριστεί σε κάποιες ομάδες, ας πούμε, αυτοί που κάνουν πολύ εξώφυλλο και πιο lifestyle ζωή, να δημοσιοποιούν τη ζωή τους, την προσωπική και αυτά, και κάποιοι άλλοι που διατηρούν μια πιο low profile κατάσταση. Εσύ, ποιος ήταν ο ρόλος σου? Εγώ θα κάνω ένα από τους βοηθούς της Καρένινα, ένα πολύ ωραίο ρόλο. Και αυτό θα παιχτεί μέχρι τέλη Μαΐου. Να, μια χαρά, θα έρθουμε σίγουρα. Ναι, θέλω να ρωτήσω κάτι. Αλλά κάνω και άλλα πράγματα πολλά. Δηλαδή, μου προέκυψαν πολλές ταινίες που έχω κάνει ήδη γυρίσματα και κάνω. Μία ταινία πολύ καλή, να την πούμε, που έχω δει και το τρέιλερ. Για κινηματογράφο μιλάμε. Ναι, ναι, για κινηματογράφο. Ναι. Θα πάω, κάνω γυρίσματα στην Αλεξανδρούπολη, γιατί γυρίζεται με βορειοελαιαδίτες ηθοποιούς. Αχ, πάρε με μαζί σου, Αλεξανδρούπολη, όταν πας. Α, ναι, θες να και πώς θα κάνεις εκπομπές. Θα τις έχουμε γράψει και θα έρθουμε. Τι πάρε με, το πάρε με, αυτό δεν ήταν πληθυντικό. Τι πάρε με. Τι πάρε με. Η ταινία είναι θρίλερ, τέλος πάντων αυτή. Είναι ένα θρίλερ πολύ περίεργο που γίνεται σε ένα απόμερο μέρος της Αλεξανδρούπολης, γυρίζεται. Εγώ θα κάνω ένα τύπο ξεχασμένο μέσα σε ένα σπίτι. Δραματικό ρόλο, γιατί εμένα μου αρέσουν πολύ. Σου πάνε κιόλας. Μου πάνε πιο πολύ από τους κωμικούς. Και λέγεται Η Έξοδος και ο σκηνοθέτης είναι νέος Κωνσταντίνος Μουρατίδης. Ήδη έχω κάνει όμως μια άλλη ταινία με έναν άλλο σκηνοθέτη, τον Κάρολο Ζωναρά, με τον οποίο είχα κάνει μια άλλη ταινία μαυρόασπρη, το Big Hit, και τώρα αυτή η ταινία που κάνει λέγεται Φελίνη. Κάναμε τα γυρίσματα. Ξεκινάω κάτι, κάναμε τα δοκιμαστικά και τους πιλότους για μια εκπομπή στην τηλεόραση που αυτό το περιμένω. Με τη νέα χρονιά, φαντάζομαι. Ότι θα είναι βγει. Για τη νέα χρονιά, γι' αυτό δεν θα πούμε τώρα τίποτα. Σωστά. Η ταινία που έκανα πέρυσι, η Ελεύθερη Βούληση, αυτό το τιζεράκι να το δείξετε, πήρε μέχρι τώρα 5 πρώτα βραβεία σε μεγάλα φεστιβάλ εσωτερικού και εξωτερικού. Εκείνη που κάνω αυτό τον άστεγο που είχα κάνει παλιά στο θέατρο. Το Παγκάκι. Το Παγκάκι που είχα κάνει στο θέατρο. Έγινε ορμόμενος ο σκηνοθέτης ο Αντώνης Σωτηρόπουλος από αυτό που είδε. Έφτιαξε μια ταινία με έναν άστεγο και για το μέλλον, αυτό που λέμε ότι δεν θα υπάρχει χρήμα αλλά πλαστικό χρήμα. Τι θα γίνει με τους άστεγους όταν δεν θα υπάρχει ούτε να τους δώσεις ούτε μισό σέντ. Μια πολύ δραματική ταινία. Μέσα από τους δραματικούς ρόλους βλέπεις ίσως και την αλήθεια κάποιων πραγμάτων που στην καθημερινότητα δεν την διακρίνει. Στην ουσία, με το καλό σκεφτείς αυτό. Υπάρχει κάτι που δεν διακρίνω εγώ στην πραγματικότητα. Όχι, όχι. Ναι, πολλές φορές μέσα στον ρόλο το βλέπεις πιο έντονα. Ναι, ο κόσμος... Άλλο το να πιστεύεις ότι υπάρχει εξωπίνα και άλλο το να κάνεις τον πραγματικά πεινασμένο. Ναι, κοίταξε, εγώ επειδή είμαι πολύ μέσα σε αυτό το που ασχολούμαι με τη βοήθεια, τέλος πάντων, έχω εισπράξει πολύ καλά το τι σημαίνει πείνα, το τι σημαίνει να μην έχει κάποιος να πληρώσει το ηλεκτρικό του ρεύμα ή να μην έχει καθόλου τρόφιμα ή υπάρχουν διαμερίσματα, ας πούμε, χωρίς νερό και ηλεκτρικό. Τώρα με τους καινούριους νόμους κάτι θα γίνει από ό,τι ακούω, ώστε να μην υπάρχει κανείς χωρίς ηλεκτρικό ακόμα και όταν δεν έχει λεφτά. Γιατί... Εντάξει, αυτό έγινε και τώρα, κάτι έχει κάνει σε αυτό το ναι, κομμάτι. Ναι, έγινε. Αλλά πριν λίγο καιρό δεν υπήρχε αυτό. Σαφώς. Κόβαν τα ρεύματα και σε έναν άνθρωπο που δεν είχε να φάει. Έτσι. Και είδαμε και τραγικά πράγματα. Και άρρωστοι άνθρωποι με μηχανήματα που έπρεπε να έχουν και τα κοράστα μετά συζητάμε τώρα. Τραγικά πράγματα. Ναι. Γενικότερα, πώς βλέπεις τα θεατρικά, επειδή μέσα και από την σχέση σου με πάρα πολλούς ηθοποιούς, ότι θα έχουμε παραστάσεις. Πάρα πολλές. Καλές ή εμπορικές, απλά για να γίνουν. Και που χαλιούνται και πολλά λεφτά για να γίνουν.
είναι και καλές. Αυτές τις εποχές καλούνται πολλά λεφτά για να γίνουν παραστάσεις. Ναι, ναι, για να προσελκύσουν κόσμο. Γιατί μην ξεχνάτε ότι ο κόσμος δεν έχει άλλη διέξοδο από το θέατρο σήμερα. Γιατί τα, ούτε μπουζούκια πάνε. Η άλλη διασκέδαση πέθανε. Γι' αυτό και πολλοί τραγουδιστές είναι όλοι μες στα θέατρα. Δείτε ότι φέτος θα είναι και η Γαρμπή και η Φουρέιρα. Πάρα πολλοί τραγουδιστές μπαίνουν. Ας πούμε το καλοκαίρι που έκανα μια αντικατάσταση στη Μελωδία της Ευτυχίας. Ήταν η Ντέμι, πρωταγωνίστρια, πάρα πολύ καλή. Και πολύ καλή ήταν. Πολλοί τραγουδιστές κάνουν πια τους τοπίους. Γιατί αφού δεν δουλεύουν στα μαγαζιά. Κατάλαβες. Και όταν φίλε τηλεθεατή μου, εγώ πριν από 10 χρόνια διέπρεπα στο τραγούδι και στις θεατρικές μου εμφανίσεις σε μεγάλα σειρά του Αντένα, βγαίνατε και γράφατε ότι γιατί ο Πετρίδης να είναι και παρουσιαστής, να είναι και μοντέλο, να είναι και σεξι, να είναι και αυτό, να είναι και εκείνο και να είναι και σε πρεμιέρα κτλ. Τώρα όμως που ήρθε η κρίση και όλοι οι τραγουδιστές που έχουν κάνει καριέρα και χρυσούς δίσκους και πλατίνες και έχουν γεμίσει εκατοντάδες μαγαζιά πάνε για να παίξουν στο θέατρο, τώρα δεν βλέπω να γράφετε τίποτα. Για όλα όμως παίζει ρόλο από ό,τι τα κάνει ο Πετρίδης. Αλλά επειδή είναι πρωτοπόρος ο Πετρίδης, τώρα θα κάνω κάτι καινούριο φέτος. Και θα δείτε τι θα πάθετε. Λοιπόν. Άνοιξες πληγές. Τα είπα και όλα. Καλά, καλή αγάπη. Να τα πω κι εγώ. Μόνο εκείνος θα έχετε στην κομπή να τα λέει. Ακούς και τα δικά μου. Λοιπόν, θέλω έτσι πριν πάμε σε επόμενο μικρό διαφημιστικό, εσύ ως συμπληρώνουμε και το δεύτερο κομμάτι αυτής της εκπομπής. Θέλω να μου πεις γενικά τώρα, επειδή πάρα πολλοί κόσμος λόγω και της σκηνοθετικής σου πλευράς και ιδιαίτερα στη μεταγλώτηση, αλλά και πολλά νέα παιδιά και μέσα από τις σχολές που διδάσκεις κιόλας, σε εμπιστεύεται, σε ακούει και σε ακολουθεί. Γενικά, ο ηθοποιός τελικά είναι επάγγελμα ή είναι λειτουργήμα? Και από την άλλη, ερώτηση και ένα δεύτερο σκέλος, γιατί πάντα δύο σκέλη καλύτερα. Ο ηθοποιός γεννιέται ή μπορεί να εκπαιδευτεί και να γίνει ηθοποιός? Πολλές ερωτήσεις. Δύο είναι καλέ. Καλά, αλλά έχω την εντύπωση ότι την κάνει κάθε φορά αυτή την ερώτηση. Ναι, αλλά κάθε φορά αλλάζει. Το επάγγελμα και λειτουργήμα, αυτό και για τα άλλα επαγγέλματα το ίδιο μπορούμε να πούμε. Ο γιατρός δεν είναι λειτουργήμα. Βεβαίως. Δεν πρέπει να προσφέρει τις υπηρεσίες του όταν ο άλλος πεθαίνει, ακόμα και όταν δεν τον πληρώσει. Πρέπει. Αν ο γιατρός δεν πάει να βοηθήσει αυτόν που πεθαίνει γιατί δεν πάρει χρήματα. Δεν κάνει λειτουργήμα. Έτσι. Είναι και λειτουργήμα. Ο ιερέας τι κάνει? Επάγγελμα λειτουργήμα. Πληρώνεται ο ιερέας. Αν δεν πληρωθεί, θα σταματήσει. Θα την κάνει από την εκκλησία. Γιατί είναι δημόσιοι υπάλληλοι και αυτοί. Μην το ξεχνάμε. Άρα ο ιερέας, επειδή πρέπει να καθοδηγεί, είναι λειτουργήμα. Αλλά πληρώνεται κιόλας. Άρα είναι και επάγγελμα. Ο ηθοποιός, αν δεν πληρωθεί από κάπου, πώς θα φάει, πώς θα συντηρήσει τα παιδιά του? Άρα είναι και λειτουργήμα, γιατί εκπαιδεύει ψυχές, και επάγγελμα. Δεν μπορεί να τα διαχωρίσει. Δηλαδή, εγώ αν έκανα λειτουργήμα, θα έπρεπε κάποιος να με τροφοδοτεί με φαγητά. Γιατί λέμε ότι ο ηθοποιός, μου έχει μείνει αυτή η έκφραση, ηθοποιός, σημαίνει φως. Γιατί σημαίνει φως? Ο ηθοποιός, αν κάνει σωστά τη δουλειά του και δεν κάνει μόνο καρακιουζιλίκια, εκπαιδεύει ανθρώπους, τους κάνει καλύτερους. Γιατί ηθοποιώ, ήθος. Αυτό σημαίνει ηθοποιός. Ήθος, όχι ύφος. Όχι ύφος. Μερικοί όμως. Α, τώρα το πες καλά. Μερικοί μόνο ύφος είναι. Αλλά ήθελα μηδέν. Ωραίο. Θέλω να σε ρωτήσω το εξής. Η δεύτερη μου ερώτηση λοιπόν ήταν ότι ο ηθοποιός γεννιέται. Εγώ πιστεύω ότι τα ταλέντα γεννιούνται. Αλλά όμως ένα ταλέντο άμα μείνει απαίδευτο μπορεί να παραμείνει μικρό. Ενώ άμα εκπαιδεύεται ή άμα τρίβεται συνέχεια στη δουλειά. Α, μεγαλώνει τότε. Βεβαίως μεγαλώνει. Εγώ όταν βγήκα από τη σχολή, θα σου πω παράδειγμα. Κάποιοι λέγανε, έλα μωρέ, εντάξει, θα παίξει σε μερικά θέατρα, παιδικά και αυτά μετά. Όμως, εγώ απέδειξα, παρότι ήμουν μικρό στο δέμα, ότι δεν έκανα για τα παιδικά, γιατί έπαιξα όλους τους κλασικούς ρόλους. Τι σημασία έχει αν είσαι μικροκαμωμένος? Εκπαίδευσα λοιπόν το ταλέντο μου και έγινε ένα πολύ καλό ηθοποιός που παίζουν τα πάντα. Κομμωδίες, δράματα. Αν δεν έχει ταλέντο, δεν μπορεί να το εκπαιδεύσει. Αυτό δεν έχει καμία σημασία, διότι αν πα να πάρει από μία περφουμαριβαντή. Αυτό. Περφουμαρισμαντή. Εκεί που είναι τα περφούμ. Αν πας να πάρεις ένα άρωμα, θα δεις ότι όσο πιο μικρό είναι το μπουκαλάκι, τόσο πιο ακριβό είναι το άρωμα. Γιατί τα ακριβά αρώματα. Τέλος. Ναι, γιατί όμως είναι αυτό? Όχι γιατί επιλέξαμε τα ακριβά να είναι σε μικρό μπουκαλάκι. Δεν είναι αυτή η αλήθεια των πραγμάτων. Επειδή όσο πιο ακριβό, τόσο πιο συμπαγές και τόσο πιο ευωδιαστό είναι το άρωμα, βάζεις πολύ λίγη δόση. Σωστά. Και επειδή με ένα τικ μπορεί να σε κρατήσει 12 ώρες, γι' αυτό λέμε πάνε σε μικρό μπουκαλάκι. Ενώ σωστά. Το άλλο που είναι στο μεγάλο μπουκάλι πρέπει να ρίχνεις και να ρίχνεις και να ρίχνεις. Θα σου πω ένα παράδειγμα πολύ σημαντικό. Ο Τάκης ο Ζαχαράτος, αν είχε παραμείνει μόνο στο ότι ήταν ένας μίμος της παρέας, θα έκανε μόνο βλακιούλες για την παρέα του. Αυτός ο άνθρωπος εξελίχθηκε τόσο πολύ
που έχει γίνει ο καλύτερος μίμος της Ευρώπης, νομίζω. Ναι, υπάρχει. Δεν υπάρχει άλλος σαν τον Ζαχαράτο. Καταρχήν στην Ελλάδα δεν είχαμε ποτέ τέτοιον που να παριστάνει με τέτοια ευκολία και τόσο καλά όποιον θέλει. Άντρα, γυναίκα. Πρώτα έκανε μόνο τις γυναίκες. Τώρα όμως εκπαίδευσε το ταλέντο του και πρέπει να δουλεύει πάρα πολύ μόνος του και έκανε το ταλέντο του τεράστιο. Εάν όμως είχε κάτι σπίτι του και έκανε την κομμωτική του που ήταν κομμωτής και έκανε μόνο τις βλακιούλες για να γελάνε στο σπίτι του. Σήμερα δεν το έχει εκπαιδεύσει. Το ταλέντο το έχει, θα πρέπει να το εκπαιδεύσει. Αυτός κάθισε, μελέτησε, έκανε τραγούδι, έκανε χορό. Ο άνθρωπος πετάει. Μπορείς να μην του βγάλεις το καπέλο. Αυτό. Άρα εκπαίδευσε το ταλέντο. Απλά άμα δεν το φοράει είναι το μόνο δύσκολο. Πώς θα το εννοείς, όπως κατάλαβες, γεννιέσαι και έπειτα το εκπαιδεύεις για να φανεί η αξία του ακόμα περισσότερο. Δηλαδή, ένας που με το ζόρι θα το κάνει ηθοποιό. Καλή, πώς θα κάνεις με το ζόρι ηθοποιό. Δεν γίνεται. Δηλαδή, παίρνει έναν και λες θα γίνει ηθοποιό. Όχι, εγώ δεν το εννοούσα έτσι. Εννοούσα ότι υπάρχουν παιδιά που σου λέει εγώ θέλω να γίνω ηθοποιό. Και βλέπει ότι δεν το έχουν. Και βλέπει ότι τρετάλε. Γιατί κατά καιρού, α πούμε, τώρα μου μίλησε για τον Τάκη. Για γενικότερα για την αρχαϊκή πρωτεύουσα. Υπήρξαν κι άλλοι που προσπαθήσαν να γίνουν ηθοποιοί. Δεν το κατάφεραν. Όχι. Γιατί δεν είχαν ταλέντο, αλλά. Α, μπράβο, αλλά και είχαν γνωριμίες και πολύ γερές. Αλλά και οι γνωριμίες δεν μπορεί να σε κάνουν όμως ταλέντο, αγάπη μου. Γι' αυτό μείνε εκεί που είσαι. Καλά, μην τα παίρνεις. Γιατί μερικοί ξεκινήσαν να γίνουν ηθοποιοί, γιατί τους προσελκύει η δόξα, τα εξώφυλλα, το χρήμα που δεν υπάρχει πια. Και κάποιοι ακόμα. Και τα reality, τα βλακώδη που νομίζαν ότι με εύκολο τρόπο μπορείς να γίνεις τραγουδιστής, ηθοποιός και ό,τι άλλο θες. Ναι. Αυτά είναι. Βέβαια, αγάπη μου τώρα. Πώς θα γίνεις ηθοποιός, δηλαδή. Έλα τώρα. Πετρίδη μου, και εσύ, όταν πρωτοπήκες στη μεταγλώτηση. Ναι, εγώ ήμουν γεννημένος γι' αυτό. Γιατί μόλις μπήκα και έκανε ένα δοκιμαστικό, εκπαιδεύτηκα πολύ καλά. Είχες το ταλέντο, είχες το ταλέντο, καλά σου λέει. Αυτός λοιπόν όταν μπήκε στο στούντιο για πρώτη φορά, ήταν λίγο σεμνός και αυτά, ήταν πολύ καλός στο να αλλάζει τη φωνή του, αλλά σε εκπαιδεύσαμε καλά κύριε Πετρίδη μου, αλλιώς δεν θα σου ήταν τόσο καλός στην μεταγλώτηση. Βεβαίως κύριε Μπιμπίλα μου, γι' αυτό και μέχρι σήμερα δέχομαι να συνεργάζομαι. Ακούστε το παιδί. Σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα. Και διόρθωσε και το ψευδισμά του που είχε όταν ήταν μικρό. Ναι, καλά, δεν είχα και πολύ. Το έχει λίγο, αλλά και λαμπέτη το είχε. Οι άνθρωποι λάμπουν με αυτά που έχουν. Σαφώς. Και άλλωστε αυτό είναι που με έχει κάνει και μοναδικό και στο εξωτερικό και με ζητάει. Πάμε λοιπόν σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφοντας θα αποχαιρετήσουμε αυτήν την. Θα κάτσει μαζί μας με τον Σπύρο Μπιμπίλα που θα παραμείνει και στο τρίτο μέρος αυτής της εκπομπής. Τέλεια. Ελαστικά Μοτοπεριστεράς. Σε εμάς θα βρείτε όλη την γάμα ελαστικών μοτοσυκλέτας, κορυφαίων εταιριών στις καλύτερες τιμές της αγοράς, με δωρεάν και ασφαλή τοποθέτηση και ζυγοστάθμιση. Έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό. Μοτό εξυπηρέτησης πελατών. Και πάντα με την κορυφαία τεχνογνωσία του πρωταθλητή αγώνων ταχύτητας Νίκου Περιστερά, πολυετή επίσημο αντιπροσώπου αγωνιστικού τμήματος Ελλάδος. Μιχαλακοπούλου, 125 Αθήνα, Κωνσταντινουπόλεως 44 Περιστέρη. Μην μου πεις και πάλι κοντά σας, εμείς εδώ συνεχίζουμε με μοναδικό Σπύρο Μπιμπίλα εδώ στην παρέα μας για το τελευταίο μέρος αυτής εδώ της εσπέσιας, αλλά αποκλειστικής, αποπλειστικής, αλλά και μοναδικής εκπομπής με τον τίτλο «Μη μου πεις». Το μόνο που δεν κάνουμε είναι να μην σας λέμε γιατί μόνο σας λέμε. Τα έχουμε πει όλα. Τα έχουμε πει όλα. Τι είπε μόνο. Όχι, αυτό. Πες το. Αυτό ήθελες να το πεις. Όχι, πες το. Επειδή λες ότι τα έχουμε πει όλα, να πούμε κάτι παραπάνω. Ναι, να εισχωρήσουμε και λίγο πιο αλλιώς. Είστε ένας άνθρωπος ο οποίος μιλάει έξω από τα δόντια. Και γενικότερα μιλάει πάρα πολύ και πολύ όμορφα, γι' αυτό και πολλές φορές είσαι και ένα ανοιχτό βιβλίο. Συνήθως όμως δεν ασχολείσαι, όπως και δεν ασχολούνται και τα περιοδικά και τα λοιπά, με την προσωπική σου ζωή, παρά μόνο αν ερωτηθείς λες τις προσωπικές σου απόψεις. Εγώ δεν θα σε ρωτήσω ποια είναι η άποψή σου και δεν μας ενδιαφέρει και την ξέρουμε και όλοι. Αλλά...
Αλλά γενικότερα, πιστεύεις όμως, έχεις πει πολλές φορές ότι έχω αποποιηθεί τον έρωτα, έχω αποποιηθεί το έτσι, έχω αποποιηθεί το από εδώ, έχω αποποιηθεί το και το έτσι. Παραμένεις αυτή την άποψή σου? Ακριβώς αυτό. Πριν από κάποια χρόνια με είχαν ερωτήσει και είχα πει ότι από άποψη σταμάτησα. Σε είχα ρωτήσει και εγώ και μου το είχες πει. Να κάνεις έρωτα. Πριν κάποια χρόνια. Ναι, να κάνω σεξ. Να συνυπάρχει τέλος πάντων. Δεν ήθελα. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι εγώ παραιτήθηκα από αυτό το πράγμα. Απλά και εκείνη την περίοδο νιώθες αυτό, εννοείς. Να ξαναερωτευθώ. Αυτό, γιατί έχω συνδυάσει το σεξ με την αγάπη. Ναι. Δεν μπορώ χωρίς να συνδυάζω αυτά τα δύο πράγματα. Δεν μπορώ επιθερμικά και δεν μπορώ και στα αρπακόλα και δεν με ελκύει αυτό το πράγμα. Θέλεις δηλαδή περίπου 2-2,5 ώρες θες την προεργασία σου? Με άσε μας, παιδί. Συνήθως δεν μιλάω για αυτά και λέω τα προσωπικά μου είναι δικά μου. Το κοινό να ενδιαφέρεται μόνο για τις δουλειές μας και για τις πολιτικές μας τοποθετήσεις και κοινωνικές μας δραστηριότητες. Το τι κάνω εγώ στο κρεβάτι μου αφορά εμένα. Όσον αφορά για τις ιδιαιτερότητες του κάθε ατόμου, λέω ότι ο κάθε ένας είναι δικαίωμά του να κάνει ό,τι θέλει, αρκεί να μην ενοχλεί τον άλλο. Αυτό ακριβώς. Και απόλυτα είμαστε φυσιολογικοί όλοι και δεν χρειάζεται να βγαίνουμε έξω και να λέμε εγώ είμαι έτσι, εγώ είμαι αλλιώς. Γιατί αφού όλοι είμαστε το ίδιο, γιατί πρέπει να διαφοροποιούμαστε? Γιατί πρέπει ένας να βγαίνει και να λέει εγώ είμαι γκέι, εγώ δεν είμαι γκέι, εγώ είμαι το έτσι, εγώ είμαι το αλλιώς? Όλοι οι άνθρωποι είναι το ίδιο. Άρα δεν υπάρχει ιδιαιτερότητα για μένα. Καλά, όχι μόνο για εσένα, γενικότερα για κάθε άνθρωπο. Όχι, για είναι... κάποιους υπάρχει. Ναι, για κάποιους ναι, αλλά για κάποιον άνθρωπο. Σε κάποια που κράτη είναι... κρεμάνε τους ομοφυλόφιλους γιατί τους θεωρούν μοιάσματα και άρρωστους. Και σε κάποια άλλα κράτη όμως, άμα δεν είσαι ομοφυλόφιλος, δεν σου μιλάνε. Εδώ παντρεύονται οι πρωθυπουργοί. Ναι. Εδώ είχαμε υπουργό που έβρισε έναν πρωθυπουργό Ευρωπαίο γιατί παντρεύτηκε τον άντρα του. Γιατί δικαίωμά του δεν ήταν. Και είδα πρόσφατα ότι ένας πολύ μεγάλος ποδοσφαιριστής παραδέχτηκε ότι είναι γκέι και τα έχει με ένα άλλο μεγάλο ποδοσφαιριστή του εξωτερικού. Ποιος? Ναι, το διάβασα και εγώ. Το διάβασα. Δεν θυμάμαι τα ονόματα παιδιά, και δεν ξέρω από το ποδόσφαιρο και πάρα πολλά. Γιατί αυτή η παρουσιάστρια της Αμερικής. Η Όπρα. Όχι η Όπρα. Μα η Όπρα δεν είναι. Όχι, αυτό είναι. Όχι η Όπρα, παιδί μου. Ποια η Όπρα είναι η μαύρη. Η Έλεν. Α, μπράβο, και αυτή. Ναι. Α, με τα κουστούμια που βγαίνει, που του κάνει και φάρσες καμιά είναι φορά. Είναι σαν αγοράκι. Που του κάνει και πλάκες. Ναι, εντάξει. Όπως και η ηθοποιός. Αυτό δηλώνει. Αυτό έχει ενδεσί, η ηθοποιός που είναι παντρεμένη. Τι παραπεί παραφύση. Αφού η φύση είναι αυτό, η γη. Ό,τι έχει πάνω γη είναι φυσιολογικό. Αυτοί που λένε ότι δεν είναι φυσιολογικό, αυτοί δεν είναι φυσιολογικοί. Γι' αυτό όλα αυτά που λένε οι θρησκείες. Γι' αυτό το κομμάτι πάντα. Γιατί κοίταξε να σου πω, η παιδοφιλία δεν είναι φυσιολογικό. Όχι, παιδάκι μου. Μιλάμε για ενήλικες ανθρώπους. Αυτό σου λέω. Ναι, δηλαδή ενήλικες είναι ο άνθρωπος. Γι' αυτό που αποφασίζει. Γι' αυτό και είπα και για το βάπτισμα. Μπράβο. Ο άνθρωπος πρέπει να αποφασίζει όταν αρχίζει και μεγαλώνει. Έτσι. Άμα είναι 10 χρονών και τον πάρει ένας και τον κάνει ό,τι γουστάρει, απάνω να πει ότι βιάζει τον μικρότερο που δεν έχει αποφασίσει και σωστά. Δεν έχει σκεφτεί. Καταρχήν δεν μπορείς. Είναι ιεροσιλία στα 10 σου να, πάρει, να τον πάρει στα 10 σου. Και όμως γίνεται σε κάποιες κοινωνίες και παίρνουν κάτι κοριτσάκια. Εγώ με αυτά είμαι πολύ κάθος. Αν μπορούσα να τραβάω ένα πιστόλι κατευθείαν και να αφαιρώ μια ζωή, αν είχα αυτή τη δύναμη, θα το έκανα μόνο ό,τι έχει να κάνει με παιδιά. Σωστά. Σε τίποτα άλλο, αλλά ό,τι έχει να κάνει με παιδιά, και θα το έκανα. Πιστεύω αυτό το πράγμα. Λοιπόν, δηλαδή, για κάποιους πρέπει να είναι τόσο αυστηρές οι ποινές, αν και να σας πω, παιδιά, κάτι, ακόμα και οι αυστηρές ποινές, ας πούμε στο μουσουλμανικό κόσμο, κόβουν κεφάλια, κόβουν χέρια. Δεν για το κλέψιμο, αλλά και με τα παιδιά, ναι, όχι. Σταμάτησε το κλέψιμο στην Αραβία. Δεν σταμάτησε. Γιατί είναι όλα μέσα στο χαρακτήρα των ανθρώπων. Και η κλοπή και ο βιασμός και το να κάνεις με τα παιδάκια. Όλα αυτά υπάρχουν μέσα σε κάποιους ανθρώπους, είτε το θέλουμε είτε όχι. Γιατί αλλά επειδή κάνουν κακό, δεν είναι σωστό. Γιατί θεωρείς ότι ο άνθρωπος όταν φεύγει από αυτή τη ζωή δεν πρέπει να γίνονται όλες αυτές τις τελετές και τα λοιπά και πρέπει να καίγεται? Εγώ είμαι τη άποψη. Εγώ διαφωνώ με τα νεκροταφεία γιατί έχουν γεμίσει ο τόπο στην νεκροταφεία. Εγώ είμαι υπέρ τη καύση των νεκρών. Γιατί? Γιατί θα ήθελα η στάχτη μου να μείνει σε κάποιου αγαπημένου ανθρώπου. Ή να. Αχ, τι θα κάνω! Θα κάνω ένα ντουλάπι και θα βάζω στάχτε μέσα. Ένα λεπτό. Μαμά, ο καθένα σα άμα μου ζητάει αυτό. Εγώ στο τέλος εγώ κάνω... το έχω δηλώσει ότι θα κάνω μια βιτρίνα στην Βουλγαρία, να ξέρει. Πια τότε θα έχει επιτραπεί μέχρι να πεθάνει. Μα και τώρα απλώ δεν έχουν γίνει τα κρεματόρια. Εγώ το έχω αφήσει και γραπτό. Δεν θέλω να γίνει κανένα. Ενός είδος κηδεία θέλω να καώ, να έρθει η στάχτη μου αν δεν γίνεται εδώ σε κάποιους αγαπημένους μου ανθρώπους και να γίνει και μια μεγάλη γιορτή στη μνήμη μου. Αυτό. Τέλειο. Δεν θέλω ούτε κηδείες ούτε κλάματα. Το καλύτερο, μια μεγάλη γιορτή για να γιορτάσουν οι άνθρωποι ότι πέρασε η ζωή ενός ανθρώπου. Έτσι. Γεμάτου, ευτυχισμένοι. Αυτό. Και ότι είχαν τη χαρά να σε γνωρίσουν και να βρεθούν. Δεν θέλω τίποτα περισσότερο. Εγώ πάντως για ούτε εκείνη... μνημόσυνα και βλακίες. Ναι. Ούτε κι εγώ δεν θέλω όλα αυτά. Εγώ απλά θα ήθελα και νομίζω ότι θα το κάνετε ότι για εκείνη την ημέρα. Να μην βγουν τα δελτία ειδήσεων τουλάχιστον. Τουλάχιστον. Να βγουν οι ψυχαγωγικές εκπομπές. Τουλάχιστον. Ξεκινώντας από μένα,
με απόσπασμά μου για να το κουτσομπολέψουν κιόλας. Δεν θα ήθελα να βγουν τα δελτία ειδήσεων. Και κάπως έτσι να κλείσουν κιόλας. Ναι, δεν θα ήθελα να το δω για τα δελτία ειδήσεων. Μη να πετάξουν κάτι από την εκπομπή έτσι για να έχει. Να πετάξουν κάτι έτσι για μια ζωντανή σύνδεση. Ή εκτός πιστεύω θα κάνω και συνδέσεις από πάνω, θα βρω τον τρόπο μου. Σίγουρη. Λοιπόν. Κάποιοι λένε ότι άμα συζητάς για αυτά είναι μακάβρια και αυτά. Μα δεν είναι καλή. Καταρχήν δεν είναι μακάβρια, αλλά με στη ζωή. Αφού όλοι όπως ήρθαμε, έτσι και θα φύγουμε. Άλλωστε, ό,τι γεννιέται. Πεθαίνει. Δυστυχώς, τα πάντα. Μακάρι να μην γινόταν, αλλά... Ναι, αυτό μακάρι. Και ποιος θα το ήθελε να είμαι για πάντα. Ας ερωτήσω κάτι. Σπύρο. Φιλία για σένα τι είναι? Φιλία. Α. Το φιλί. Και το φιλί κάτι. Θα το φιλί είναι. Πει. Η φιλία τι είναι? Το να μοιράζεσαι τα κοινά σου μυστικά και τα προβλήματά σου με κάποιον πολύ κοντινό σου που δεν είναι συγγενή σου. Γιατί ναι, τους φίλους τους επιλέγουμε, τους συγγενείς μας τους έβαλε η φύση. Να μπορείς να μοιράζεσαι λοιπόν με κάποιον άνθρωπο που δεν τον ήξερες και έχει γίνει ένα με σένα, όλα σου όσα σε προβληματίζουν. Πόσο δύσκολο είναι ότι μετά από πολλά χρόνια φιλίας με κάποιους ανθρώπους απογοητεύεσαι και έρχεσαι σε μεγάλη ρήξη? Πώς το αντιμετωπίζεις αυτό? Στενάχωρο. Επειδή μου έχει συμβεί και εμένα αυτό, σαφώς. Είναι στενάχωρο. Αλλά ξέρεις, επειδή είπαμε ότι όλα πεθαίνουν. Και η φιλία μπορεί να πεθάνει, γιατί οι δύο άνθρωποι δεν μπορεί να γίνουν ένα, είναι πάντα δύο. Άλλο ότι πάνε παράλληλα. Γιατί εγώ δεν πιστεύω ότι η φιλία πεθαίνει. Και στο γάμο δεν υπάρχει φιλία. Ναι, εντάξει. Εκτός από το σεξ και αυτά γίνεται μια φιλία. Σίγουρα. Κάποια στιγμή μπορεί να χαλάσει αυτή η φιλία, ρε παιδί μου. Εδώ χαλάνε τα πάντα. Δεν θα χαλάσει η φιλία? Ναι. Όλα χαλάνε. Μπορεί και να μην χαλάσει όμως. Ποτέ. Η φιλία για σένα όταν ραγίσει επανέρχεται? Είμαστε εμείς φίλοι 50 χρόνια και κάποια στιγμή. Τώρα, μου λες, υπάρχουν κανόνες. Τίποτα δεν υπάρχει σε κανόνα απόλυτο. Πάντα υπάρχουν εξαιρέσεις και υποδιαιρέσεις. Τι είναι η φιλία? Μπορεί να υπάρξει φιλία μέχρι διαβίου, μπορεί να σταματήσει και να ξαναρχίσει, γιατί γεννιούνται προβλήματα. Μάλιστα. Όλα και οι άνθρωποι λίγο αλλάζουν, αλλάζουν συνθήκες γύρω τους. Ειδικά εμείς οι ηθοποιοί που γνωρίζουμε συνέχεια άλλους ανθρώπους, μπορεί με κάποιους φίλους να χάνεσαι, φίλους πραγματικούς, αλλά να τους βρεις μετά από χρόνια και να αισθάνεσαι το ίδιο φίλος. Σαν να ήσουν και χθες μαζί και να του πεις τα προβλήματα αυτής της πενταετίας που είχες να τον δεις, ας πούμε, σαν να μην έτρεξε τίποτα. Έχεις κάνει πάρα πολλά πράγματα στη ζωή σου και έχεις κάνει πάρα πολύ μεγάλο έργο. Τώρα χωρίς την πλάκα, δεν κάνουμε έτσι και άλλες πλάκα, πάντα μιλάμε σοβαρά. Εγώ όμως θέλω να μου απαντήσεις πολύ γρήγορα, να μην το σκεφτείς σχεδόν καθόλου και να μου πεις το μεγαλύτερο έργο. Ναι, αυτό ακριβώς παίζει ρόλο και θα ακολουθείς αυτό που λέει ο παρουσιαστής. Το μεγαλύτερο, το πιο σημαντικό για σένα από όλα αυτά που έχεις κάνει, βοηθάς εδώ, βοηθάς εκεί, βρίσκεσαι εδώ, βρίσκεσαι εκεί. Ποιο είναι το πιο σημαντικό κατ' εσέ έργο που αυτά τα χρόνια ή μία φορά ή κατά εξακολούθηση κάνεις από όλα αυτά? Και νιώθετε πολύ το περήφανος γι' αυτό? Ναι, ένα, γρήγορα, δεν θέλω να... Αυτό που θέλω να... Η πιο σημαντική σου δραστηριότητα. Νομίζω ότι έχω αναλάβει το Προεδρείο του Ταμείου Αλληλοβοηθείας. Αυτό είναι πολύ σημαντικό και δεν θα ήθελα να τα αφήσω για πολλά χρόνια, γιατί κάνω πάρα πολλά πράγματα που βοηθάνε πολλούς ανθρώπους. Και αυτό δεν είναι ότι περί αυτό λόγω. Όχι, αυτό το κάνω. Όχι, με το ξέρω. Αυτό δεν το κάνω. Το κάνω. Πραγματικά οι ηθοποιοί πεινάνε και έχουν μεγάλο πρόβλημα. Μα ούτε αυτή η γενικότητα ισχύει. Υπάρχουν ηθοποιοί που δεν πεινάνε, αλλά υπάρχει και μια μερίδα ηθοποιών, όπως και άλλων επαγγελμάτων. Σωστά. Αλλά εγώ με τους οποίους ασχολούμαι, οι οποίοι περνάνε πάρα πολύ άσχημα. Μην ξεχνάς ότι δεν υπάρχουν συλλογικές συμβάσεις, για τις οποίες τώρα ο Τσίπρας και η καινούρια κυβέρνηση έχει υποσχεθεί ότι θα ξαναγίνουν. Μακάρι. Και θα το πολεμήσουμε. Δεν υπάρχουν ανασφάλιστοι άνθρωποι που δεν έχουν φάρμακα, γιατί δεν έχουν ένσημα. Έτσι. Και υπάρχουν και γέροι άνθρωποι που παίρνουν ελάχιστες συντάξεις και δεν μπορούν να πληρώσουν τον νίκη τους. Παρ' όλα αυτά, τι να πρωτοπληρώσουν? Κάποια στιγμή, Σπύρο, οι ηθοποιοί, και μιλάω για τους ηθοποιούς πρώτης γραμμής, βγάλανε πάρα πολλά λεφτά και υπήρχαν τεράστια κονδύλια. Και ποιος το αρνείται αυτό? Ναι. Επειδή λοιπόν. Όμως κάποιοι από αυτούς έχουν φτάσει τώρα στο μηδέν, ναι, και είναι στο συσίτιο. Αυτό είναι θέμα διαχείρισης. Και επειδή ζήσαμε τη μεταπολίτευση και όλο το χάλι αυτό που ζήσαμε στην ευδαιμονία, την εικονική και το γλέντι και το. Θυμάστε τι ζούσαμε το 90. Τι σχέση έχει με το σήμερα? Καμία. Καμία. Τίποτα. Είναι σαν να έγινε ένας μεγάλος πόλεμος, ανάπεσε μια βόμβα. Έτσι. Και αλλάξαν όλα. Δεν βγάλανε μόνο ηθοποιοί, βγάλανε και γιατροί που τώρα βλέπεις όλοι. Δεν πληρώνουν. Και άλλοι και άλλοι. Και που καλά κάνουν σήμερα και βάζουν υψηλές φορολογίες που γίνανε στα βόρεια προάστια ή στα νότια προάστια πάνω στα βουνά. Δεν γίνανε με μαύρα λεφτά. Αυτοί να πληρώσουν. Οι υπόλοιποι όμως, δεν φταίνε σε κάτι, ναι, όμως. Τα υπόλοιπα δεν φταίνε. Τα υπόλοιπα δεν φταίνε. Όλους. Τώρα δηλαδή δεν μπορεί να βάζεις το φόρο στη μικρή την καρσονιέρα που ένας την έχει πάρει με δάνειο και τον ανάλογο φόρο να πληρώνει αυτός που με μαύρα λεφτά ο γιατρός και ο δικηγόρος. Έτσι. Και ο μεγαλοκαλλιτέχνης και μεγαλοτραγουδιστής τα άρπαξε μαύρα και πήγε και έκανε πισίνες και εμείς οι άλλοι καθόμαστε και κοιτάμε σαν να μην πω τον αντίχο από τον άλλο. Διότι εγώ όταν βλέπω τις πισίνες των μαύρων χρημάτων θέλω να πάρω το σκερπανάκι όπως κάνουν οι τζιχαντιστές και να πάω να τους γκρεμίσω.
Γιατί τα σκάνανε με μαύρα λεφτά και οι άλλοι που παίρνουν τα κανονικά. Αυτή που ήταν επιπόληπτη εξ αρχής. Τους φόρους των μαύρων και αυτών που βγάλαν τα λεφτά έξω. Αν ο Τσίπρας μπορέσει και γυρίσει τα λεφτά έξω από αυτούς που τα πήρανε μαύρα, θα μείνει για πάντα στην Ελλάδα. Ωραία. Μακάρι. Θα ήθελες να κλείσουμε έτσι με κάτι από σένα, τι θα ήθελες να εκμυστευτείς σε όλη την Ελλάδα, την Κύπρο και το εξωτερικό? Τώρα έχω πει τόσο. Τα έχει πει όλα η Ελλάδα. Ένα που θα σου πω είναι ότι διάβασα κάτι πρόσφατα και θα το συνδέσω με την αρχή που λέω για τους βιασμούς και όλα αυτά. Έχετε αναλογιστεί ποτέ ότι μετράμε τη χρονολογία από τη γέννηση του Χριστού? Όλη η γη. Άρα, εμείς επηρεάζουμε τους άλλους να μετρήσουν όπως θέλουμε εμείς. Και αυτό είναι βιασμός. Δηλαδή, όλη η γη μετράει 2010. Ρωτήσαμε τους άλλους αν θέλουν να μετράμε από την έναρξη του Χριστού, από τη γέννηση του Χριστού. Το έχετε αναλογιστεί? Όχι. Το διάβαζα σε ένα άρθρο. Δεν είχα προλάβει αυτό. Και πραγματικά κάθισα και το συλλογιόμουν. Και λέω, ναι, γιατί μετράμε από τη γέννηση του Χριστού? Και γιατί υποτίθεται τότε δημιουργήθηκαν τα πάντα. Και τότε, όχι, δημιουργήθηκαν τα πάντα. Ο χριστιανισμός δεν είναι πάνω σε όλη τη γη, είναι πάνω στη μισή. Γιατί επιβάλλουμε στους άλλους να μετράνε όπως θέλουμε εμείς, οι δυτικοί, καταλάβατε? Ναι. Γιατί μπορεί να μας μισούν κάποιοι? Γιατί τους εξαναγκάζουμε σε πράγματα. Ο δυτικός κόσμος εξανάγκασε τόσο πολύ τους άλλους σε πολλά πράγματα, ακόμα και σε αυτό το απλό. Να μετράμε όπως θέλουμε εμείς. Εντάξει, αν μετράμε κάτω. Γιατί δεν μετράμε από την εποχή του Περικλέους? Γιατί δεν μετράμε από πιο πριν? Ο Περικλής ήταν πιο νέος. Για καθίστε να το σκεφτείτε. Καθόμουν προχθές και το σκεφτόμουν. Και λέω, τι είναι αυτή η τρέλα? Πραγματικά θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ που είχα καλεσμένη μου την Ιδρία. Ιδιαίτερο αυτό που είπες. Να ευχαριστήσω και την Ιδρία και την Wikipedia που ήταν σήμερα κοντά μας. Σπύρο μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσουν στην παρέα μας. Πάντα υπέροχος. Εγώ πιστεύω ότι κάναμε μια εκπομπή που θα συζητηθεί. Πάντα κάνουμε εκπομπές που συζητιώνται και επειδή μου τα είπες λίγο και τώρα στο τέλος εξαγχώθηκα. Να φάω και ένα πάρα πολύ ωραίο μπισκοτάκι. Ευχαριστούμε πολύ το Τζίμα Καφέ για τους καφέδες που τους βάζουμε αλλά δεν τους πίνουμε γιατί δεν προλαβαίνουμε. Δεν μας άφησε να δώσουμε λέξη. Μιλάτε τόσο πολύ. Αύριο θα είμαστε και πάλι κοντά σας χωρίς Σπύρο Μπιμπίλα, αλλά εκείνος έχει τόσο πολλά να κάνει. Σπύρο μου, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή επιτυχία σε ό,τι να κάνεις. Φιλιά πολλά, σας αγαπάμε πολύ. Γεια σας.